μάλλον να δούμε της χθεσινής τριμερούς. Χρήστο μου, καλή σου μέρα. Καλημέρα Αντρέα, καλημέρα και στους καλεσμένους. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο την επόμενη μέρα, να δούμε ποια αγκάθια είναι ακόμα στο τραπέζι. Το παρασκήνιο της χθεσινής βραδιάς, μετά που έκλεισαν οι κάμερες και αυτά που είδαμε εμείς, ξέρουμε. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, να κάνω αρχή από τον τρόπο που αναγιγνώσκει τα γεγονότα και τα δεδομένα όπως διαμορφώθηκαν τελικά η ελληνική, η κυπριακή πλευρά και οι διπλωματικές πηγές με τις οποίες είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε μέχρι αργά το βράδυ. Θεωρεί ότι κατάφερε να πετύχει το πρώτο θετικό βήμα, το οποίο όμως είναι μετέωρο, γιατί εξαρτάται απόλυτα από το πότε η Τουρκία θα ανάψει πράσινο φως για να περάσουμε στο επόμενο βήμα. Υπάρχει, έχω την εντύπωση, μία ανησυχία, άκουγα και τους προσκεκλημένους σου, υπάρχει μία ανησυχία για το κενό διάστημα που θα υπάρξει. Υπάρχει μία αναστολή, μας έλεγε, διπλωματική πηγή, ανώτατη διπλωματική πηγή, ότι εκ των πραγμάτων πρέπει να παραδεχτούμε ότι θα υπάρξει μία αναστολή των διεργασιών για τον Κυπριακό, καθώς ο Γενικός Γραμματέας και με τον τρόπο που διατύπωσε τη δήλωσή του, αλλά και εντός του δείπνου, φαίνεται να αναγνώρισε το δύσκολο πολιτικό περιβάλλον. Δεν μιλάμε για πενταμερή διάσκεψη τον Δεκέμβριο πλέον. Αναγνωρίζει ότι θα γίνει μετά τον Απρίλιο προφανώς, έτσι. Ακριβώς. Και είναι ένα πολύ μεγάλο κενό χρονικό διάστημα, στο οποίο πολλά μπορούν να εξελιχθούν. Έχει ρόλο και λόγο και το εσωτερικό μέτωπο και το πώς θα αναπτυχθεί η ρητορική όλο αυτό το διάστημα. Οφείλουμε να πούμε ότι δεν ήταν εύκολο το δείπνο. Μαθαίνουμε ότι πέραν του κοινού της συμφωνηθήσας δήλωσης, η οποία είχε συμφωνηθεί πάνω κάτω από πολύ πιο πριν, κατά την ελεύθερη συζήτηση υπήρξε ένταση. Υπήρξε ένταση με τους δύο ηγέτες να θέτουν κατά την ελεύθερη συζήτηση τις δικές τους ερμηνείες, κυρίως σε ό,τι αφορά στην πολιτική ισότητα. Ο Μουσταφά Κιντζή επέμενε στον τρόπο που ο ίδιος βλέπει την αποτελεσματική συμμετοχή και υπήρξε έντονη αντίδραση από πλευράς Νίκου Αναστασιάδη, καλυπτόμενος εντός εισαγωγικών πίσω από το γεγονός πως η πολιτική ισότητα είναι ένα κομμάτι μόνο του πλαισίου του Γενικού Γραμματέα και θα πρέπει να το δούμε συνολικά το πλαίσιο και όχι αποσπασματικά ένα μέρος. Αλλιώς μπορούμε τώρα να αρχίσουμε να συζητούμε για τις εγγύσεις, για την ασφάλεια της εγγύησης και τα κατοχικά στρατεύματα. Η αλήθεια είναι ότι όντως είχε ζητήσει, το έλεγα και χθες βράδυ ήταν στο στούντιο ο κύριος Κατσουρίδης, είχε ζητήσει ο Μουσταφά Κιντζή να γίνει η αναφορά στο εν λόγω ψήφισμα 716 του 1991, το οποίο βεβαίως και δεν ερμηνεύει την πολιτική ισότητα όπως ο ίδιος θέλει να την ερμηνεύει ή όπως η Τουρκία θέλει να την ερμηνεύει, αλλά είχε απέτηση να μπει αυτή η αναφορά παρά το γεγονός ότι υπήρξε υπόδειξη από την ελληνοκυπριακή πλευρά ότι ούτως ή άλλως η πολιτική ισότητα ορίζεται και στα τρία έγγραφα τα οποία θα αποτελέσουν την βάση των συζητήσεων και ενδεχομένως της λύσης του Κυπριακού. Παρά τα αυτά, είναι ένα χαρτί που μπορεί να το κρατά το αμέσως επόμενο διάστημα. Άλλωστε, ο ίδιος μίλησε ότι είπε ότι το τρένο επέστρεψε στις ράγες. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι είναι θετική ανάγνωση που κάνει, όπως θετική είναι και η ανάγνωση που κάνει η ελληνική κυπριακή πλευρά. Η αλήθεια είναι πως επειδή υπήρξε μια συζήτηση, δεν υπάρχει αυτή την ώρα ενδεχόμενο επιστροφής στην Κύπρο της Τζέιν Κολούτ. Φαίνεται ότι ό,τι είχαν να πράξουν οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων, έτσι έλεγε η ανώτατη διπλωματική πηγή, το έχουν πράξει. Υπάρχει συναντήληψη ως προς το τι θα είναι η όρη αναφοράς. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να προσθέσει η ελληνοκυπριακή ή η τουρκοκυπριακή πλευρά και πλέον η μπάλα βρίσκεται στα πόδια της Τουρκίας. Η οποία Τουρκία βεβαίως μπορεί να νιώθει από τη μία ότι πιέζεται λίγο περισσότερο από τα Ηνωμένα Έθνη για το γεγονός ότι η μπάλα είναι στο γήπεδό της. Είναι κάτι που δεν νομίζω να την προβληματίζει ιδιαίτερα. Ωστόσο, έχει κερδίσει αυτό που έλεγε, δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να τρέξουν άλλες διεργασίες. Εναπόκειται στην ίδια να αποφασίσει
πότε και πώς θα περάσει να στο επόμενο βήμα. Ναι, να ρωτήσω κάτι. Χθες είχαμε την επίσημη θέση του κυρίου Αναστασιάδη, έχει εκφράσει ικανοποίηση. Μετά που έκλεισαν μικρόφωνα, κάμερες κτλ. Και επειδή γίνεται αυτό τα πηγαδάκια, ποιο είναι το κλίμα και ποιες είναι οι δικές μας σκέψεις και ποιες είναι οι δικές μας προτεραιότητες αυτή τη στιγμή, μετά όλα όσα έγιναν χθες? Όπως σας έλεγα προηγουμένως, η ανάγνωση που κάνουν στο παρασκήνιο και όχι στο προσκήνιο είναι ότι έγινε ένα πολύ μικρό πρώτο θετικό βήμα στην πορεία για επανάσταση των διαπραγματεύσεων, η οποία όμως θα είναι πολύ δύσκολη εν ώψη του γεγονότος ότι όλα εξαρτώνται από την Τουρκία. Από την άλλη, βεβαίως, θεωρούν πως η σαφής αναφορά στην πενταμερή σύντα Ηνωμένα Έθνη είναι ένα κέρδος για τη Λευκωσία, που έχει βάλει στην εξίσωση ξεκάθαρα πλέον την Τουρκία, αφού η Ελλάδα δεν έχει κανένα πρόβλημα για διάσκεψη, τουλάχιστον έτσι λένε, όπως και το Λονδίνο, παρά το γεγονός πως αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει πάρα πολλά άλλα θέματα. Θεωρεί η Λευκωσία ότι κατάφερε να μετατοπίσει τον μπαλάκι των ευθυνών στην Τουρκία. Από την άλλη, σας λέω ότι υπάρχει μια ανησυχία και νομίζω είναι και εύλογη για το κενό αυτό χρονικό διάστημα που θα περάσει μέχρι και τον Απρίλιο-Μάιο, αν εκτιμούμε όλοι σωστά, για να υπάρξουν νέες διεργασίες στον Κυπριακό. Λοιπόν, Χρήστο, μας καλή επιστροφή να έχεις. Ευχαριστούμε για όλη αυτή την ενημέρωση αυτές τις 3 μέρες. Καλή επιστροφή. Να επιστρέψουμε εδώ.